Πάμε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Καθώς εκεί οι Έλληνες συντηρητές έχουν ως βασικό στόχο να ζωντανέψουν εντός εισαγωγικών μια ιστορική εικόνα του Αγίου Νικολάου, με αφορμή βέβαια και την άφηξη και την παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ο οποίος βέβαια πραγματοποιεί και σειρά επαφών και συναντήσεων. Πάμε να συναντήσουμε και να μιλήσουμε με τον κύριο Βενιζέλο Γαβριλάκη, ο οποίος είναι ειδικός συντηρητής έργων τέχνης και βέβαια τη Ματίνα τη Δεμελή, δημοσιογράφο του Εθνικού Κήρυκα, που για ακόμα μία φορά, και να την ευχαριστήσω γι' αυτό, μας βοηθά και μας κατευθύνει σε θέματα που βρίσκονται έτσι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Να σας καλησπερίσω, χρόνια πολλά και για την ημέρα βέβαια. Καλησπέρα σας από τη Νέα Υόρκη. Αν μπορείτε να καλέσετε και τον Βενιζέλο για να μπορεί να σας ακούει, γιατί έχουμε δύο συνδέσεις εδώ με τα τηλέφωνα. Βέβαια, βέβαια, θα επιχειρήσουμε να ξεκινήσουμε λίγο με σας, κυρία Δεμελή. Συντηρητές λοιπόν έχουν ως βασικό στόχο δύο, για την ακρίβεια, δουλεύουν εχθημερών για να προχωρήσουν στην ζωντάνια μιας εικόνας του Αγίου Νικολάου, μιας ιστορικής εικόνας. Ακριβώς, αυτή η εικόνα χρονολογείται γύρω στον 18ο αιώνα, στα τέλη 18ου με αρχές 19ου αιώνα. Είναι ο Άγιος Νικόλαος, βρίσκεται εδώ στην Αρχιεπισκοπή και περίπου στις αρχές του μήνα ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος κάλεσε τον Βενιζέλο Γαβριλάκη εδώ στην Αμερική για να κάνει μια αναπαλαίωση, συντήρηση αυτής της εικόνας με αφορμή την επίσκεψη του Βαρθολομαίου. Ματινά, είναι γνωστή η ιστορία της εικόνας, από πού προέρχεται και πώς έφτασε στις Ηνωμένες Πολιτείες? Είναι γνωστή η ιστορία της εικόνας, θα σας τα πει αυτά ο Βενιζέλος, θα ξέρει καλύτερα. Δεν ξέρω αν μας ακούει, κύριε Γαβριλάκη. Νομίζω σας ακούει τώρα. Χαίρετε. Ναι, σας ακούω. Την καλησπέρα μας. Να επαναλάβω την ιδιότητά σας, είστε ειδικός συντηρητής έργων τέχνης. Ναι. Καλησπέρα σε όλους σας. Να πω λίγο έτσι λίγα λόγια για το ιστορικό της εικόνας. Ναι. Είναι μια εικόνα αρχές του 19ου αιώνα, η οποία προήλθε από το πόντο της σημερινής Τουρκίας. Είχε έρθει στην Αρχιεπισκοπή Αμερικής επί Αρχιεπισκόπου Ιακώβου. Είναι ο Άγιος Νικόλαος. Και μας κάλεσε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής εν όψεις της επισκέψεως του Πατριάρχη να την συντηρήσουμε και να μπορέσει έτσι να την παρουσιάσει στον Πατριάρχη εν όψεις και τα εγγένεια της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου. Η διαδικασία της συντήρησης είναι δύσκολη, μια χρονοβόρα διαδικασία? Ναι, η διαδικασία της συντήρησης είναι μια χρονοβόρα διαδικασία η οποία έχει διάφορα στάδια. Εδώ τώρα εμείς δουλεύουμε περίπου 3 εβδομάδες νυχθημερών, δηλαδή μέχρι αργά τα ξημερώματα. Χθες τελειώσαμε 3 η ώρα τα μεσάνυχτα, για να μπορέσουμε να προλάβουμε και να είμαστε μέσα στο χρόνο. Με απλά λόγια, για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας, τι περιλαμβάνει αυτή η διαδικασία και σε τι κατάσταση βρισκόταν αυτή η ιστορική εικόνα? Η κατάσταση της εικόνας είχε αρκετές φορές και ήταν σε ένα αρκετά κρίσιμο σημείο. Οι εργασίες της συντήρησης περιλαμβάνουν η συντήρηση του έργου, δηλαδή ας πούμε να στερεωθεί η ζωγραφική επιφάνεια, να μπορούν δηλαδή όλα τα φουσκώματα που έχει ζωγραφική να κολληθούν στην προετοιμασία, στο ξύλο, ώστε να είναι σταθερό η ζωγραφική και να μην φεύγουν κομμάτια, πράγμα το οποίο αυτό ήταν το κύριο πρόβλημα της εικόνας. Είχε μικροφουσκώματα τα οποία δεν φαινόταν εκ πρώτης όψεως, αλλά με το μεγεθυντικό φακό και με το μικροσκόπιο ήταν φανερά. Και μετά είναι η δεύτερη φάση, όπου είναι ο καθαρισμός της εικόνας από τα οξυδωμένα βερνίκια, τις επιζωγραφίσεις κτλ. Η συγκεκριμένη εικόνα ήταν επιζωγραφισμένη, δηλαδή από πάνω την είχαν ζωγραφίσει σε κάποια χρονική περίοδο στο παρελθόν,
Προφανώς γιατί οι άνθρωποι τόσο ξέραν, τόσο γνωρίζανε για αισθητικούς λόγους για να την καλοποιήσουν τη βάψανα από πάνω, το οποίο βέβαια και αφαιρέθηκε η επιζωγράφηση και αποκαλύφθηκε η αυθεντική ζωγραφική. Και μετά είναι το στάδιο της αισθητικής αποκατάστασης, το οποίο αυτό εδώ γίνεται κατά τα διεθνή πρότυπα της συντήρησης. Μάλιστα. Είναι με κάποιες ειδικές τεχνικές και μεθόδους. Μάλιστα, Ματίνα, δεν ξέρω, ένα με μπράβο και σε σένα που έφερε στην επιφάνεια αυτό το όμορφο ρεπορτάζ, το ξεχωριστό θέμα. Ευχαριστούμε πολύ. Να σας πω ακόμη ότι ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος ζήτησε εδώ από τα παιδιά να γυρίσουν ένα ντοκιμαντέρ, ναι, για την αναπαλαίωση εικόνας, για να υπάρχει, για να μείνει στο αρχείο, να ξέρουν πώς έγινε η συντήρηση και η αναπαλαίωση, το οποίο το κάνει το ντοκιμαντέρ ο φωτογράφος Εθνικοκυρίκος Ζαφίρης ο Χαϊτίδης. Μάλιστα. Δεν θέλει να μιλήσει, ντρέπεται. Να σας πω ακόμη, μια που είμαστε εδώ, ότι ο Πατριάρχης είναι στην Ινδιάνα σήμερα. Ναι. Και το απόγευμα θα επιστρέψει στην Ουάσιγκτον για να πάει στο Πανεπιστήμιο Notre Dame, που θα του απονεμηθεί ο τίτλος του επίτιμου διδάκτορα. Και όπως ξέρετε, αύριο το περιμένουμε, αύριο το βράδυ στη Νέα Υόρκη, όπου θα έρθει, όπως ξέρετε, για τα γενέα του Αγίου Νικολάου. Ματίνα, να σε ευχαριστήσω πολύ, όπως και τον κύριο Γαβριλάκη. Να είστε καλά. Συγχαρητήρια για την αξιέπαινη προσπάθειά σας. Θέλουμε να σας πούμε, αν μπορούμε, μια μαντινάδα λόγω της ημέρας. Βέβαια, πάμε να κλείσουμε μαντινάδα. Του Λευτέρη του Μπέρκη από τα Νόγια, που λέει: θέλει νεκρούς ηλευθεριά πάνω να πατήσει, να κάνει στράτα να διαβεί, τον κόσμο να γυρίσει. Όμορφη μαντινάδα από εκεί, από την μακρινή Αμερική, εδώ προς την ξεχωριστή Κρήτη, που ξέρω ότι την αγαπάτε πολύ. Και εσύ, Ματίνα, έχουμε μιλήσει πολλές φορές και φαντάζομαι, είμαι σίγουρος, και ο κύριος Γαβριλάκης. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ θερμά.